Το εργατικό κέντρο Πειραιά από την πρώτη στιγμή στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων συνεδροδρομικών και στηρίζει την κάθε αγωνιστική τους πρωτοβουλία. Στέκεται δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων για να μετατραπεί η οργή για το έγκλημα σε δικαίωση με τον αγώνα μας κάθε μέρα για να πληρώσουν οι ένοχοι. Οι συνάδελφοι εδώ και χρόνια προειδοποιούσαν για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και επισήμαναν τον κίνδυνο ενός τραγικού δυστυχήματος. Ούτε ένας μήνας δεν έχει περάσει που διεκδικούσαν για να μην υπάρχει άλλο ατύχημα και τώρα οι αυτούργοι πετάνε ο ένας στο παλάκι στον άλλον. Οι ευθύνες του κράτους και των κυβερνήσεων, του ΟΣΕ και της Hellenic Train δεν πρέπει και δεν θα επιτρέψουμε να συγκαλυφθούν. Τόσα χρόνια Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ με τις ευλογίες Ευρωπαϊκής Ένωσης αποθεώνουν τις ιδιωτικοποιήσεις και απαξίωναν τις βασικές υποδομές της χώρας για να τις πουλήσουν σε ξένους και ντόπιους τσιφλικάδες. Η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το 2017 πούλησε την Τρενοσέ για 45 εκατομμύρια ευρώ και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας την επιδοτεί με 50 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Όσο οι ζωές μας και η ασφάλειά μας λογαριάζονται με τη λογική κόστους οφέλους, δεν θα σταματήσουμε να μετράμε νεκρούς. Όλοι μαζί λοιπόν, εργοδοσία και όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις πρέπει να το πληρώσουν. Δεν θα περιμένουμε άλλη τραγωδία για να δράσουμε μαζικά, αποφασιστικά και οργανωμένα. Στηρίζουμε τα αιτήματα των σιδηροδρομικών που συνεχίζουν να διεκδικούν τα αυτονόητα για να μπορούν να πηγαίνουν και να γυρίζουν στα σπίτια τους ασφαλείς, για να μπορούμε όλοι εμείς να απολαμβάνουμε ασφαλή δρομολόγια με το απαραίτητο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Συνάδελφοι, δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί αυτό το έγκλημα. Αύριο το πρωί, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε καράβι, με όλους τους τρόπους, να ενημερώσουμε κάθε συνάδελφό μας, να συνεχίσουμε την οργάνωση της πάλης μας μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας, μέχρι να ικανοποιηθούν οι δικές μας ανάγκες για να γυρνάμε όλοι ισόοι στα σπίτια μας. Με βάση και την απεργία που έχει προκηρυχθεί μέχρι την Τετάρτη από τους σιδηροδρομικούς, καλούμε να παρθούν αποφάσεις από τη ΓΕΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, το Εργατικό Κέντρο Πειραιάς αυτή την κατεύθυνση για να απαιτήσουμε μέτρα ασφάλειας για τη ζωή των εργαζομένων. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και να οργανώνουμε το αγώνα μας. Δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί αυτό το έγκλημα μέχρι την τελική νίκη.